Είναι εδώ. Είναι στο κοινό αγώνα για τη ζωή μας, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Σήμερα δίνουμε τη μάχη ίσως τη σκληρότερη και τη σημαντικότερη απέναντι στα συμφέροντα. Το κλείσιμο των λιγνητικών ενεργειακών μονάδων βάζει τα φόπλακα στην οικονομία μας και απαξιώνει τα εθνικά μας καύσιμα, τον λιγνίτη, για χάρη του φυσικού αερίου. Νομίζουν ότι βρισκόμαστε σε ομοιρία, πως είμαστε ο αδύναμος κρίκος. Πλανώνται. Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε την απόφαση για το κλείσιμο των μονάδων. Τέτοιες αποφάσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης χρειάζονται διάλογο με τους φορείς και τις τοπικές μας κοινωνίες. Χρειάζονται σχέδιο και δράση, χρονική προσαρμογή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος. Το 2028 είναι σήμερα και δεν είναι αρκετός ο χρόνος. Ενωμένοι και μαζικά πρέπει να παλέψουμε για τα δικά μας τα συμφέροντα, να σταθούμε όρθιοι. Οι λιγνητικές μονάδες είναι ο υδρότας και ο κόπος των συμπολιτών μας και δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν. Δεν θα φτωχοποιηθεί η Δυτική Μακεδονία. Θα μας βρουν απέναντι φορείς και τοπική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, είναι κρίσιμες οι μέρες και οι ώρες. Είναι ώρες ευθύνης να κάνουμε τη σωστή επιλογή και ενωμένοι να ανατρέψουμε τα σχέδια για την απαξίωση του λιγνίτη και το κλείσιμο των μονάδων μας. Ας σταθούμε αντάξει των περιστάσεων με κοινό αγώνα για την τελική δικαίωση. Το μήνυμα της ακριτικής περιοχής μας είναι σαφές, να πάρουν πίσω την απόφασή τους. Καλούμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση για την αξιοποίηση του λιγνίτη για περισσότερα χρόνια. Είναι εθνικό χρέος της κυβέρνησης να το κάνει. Ενότητα και αγώνας λοιπόν μέχρι τη δικαίωση. Το χρωστάμε στο μέλλον του τόπου μας, στους συμπολίτες μας. Για να μπορούμε να κοιτάζουμε ίσια στα μάτια τα παιδιά μας και να μην σκύβουμε το κεφάλι. Εμπρός στον αγώνα. Ευχαριστώ.